Πάμε να δούμε το ρόλο της εξελίξης, κυρίες και κύριοι, με τον κορονοϊό και φυσικά με την άρση των μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης. Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του West τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ένωτα Κοζάνης, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αμανατίδη. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Καταρχήν, ένα σχόλιο. Τι γίνεται με τα μέτρα? Είδαμε ότι υπάρχει μια παράταση μέχρι τις 4 Μαΐου. Και αν βλέπετε ότι τελικά θα έρθει η κανονικότητα? Γιατί πλέον βλέπουμε ότι ούτε η οικονομία αντέχει, αλλά ούτε και ο κόσμος. Έχει κουραστεί. Ναι. Εντάξτε, πράγματι η παράταση που εδόθη ήταν αναμενόμενη. Mm-hmm. Νομίζω το περιμέναμε αυτό. Τώρα από εκεί και μετά, πράγματι ο κόσμος επίσης έχει πιεστεί μένοντας στο σπίτι. Όμως έχει γίνει κατανοητό από όλους, και σε αυτό είμαι σίγουρος, ότι γίνεται για το καλό του κόσμου και δεν είναι κάποια, θα έλεγα, επιθυμία αυτών οι οποίοι διοικούν τη χώρα. Επομένως, έτσι να εκλειφθεί, δεν περιοριζόμαστε στο σπίτι, προστατεύουμε την υγεία μας. Νομίζω αυτό είναι σημαντικότερο. Μάλιστα. Τι χρονοδιάγραμμα βλέπετε εσείς? Δηλαδή τα μέτρα φτάνουν μέχρι 4 Μαΐου και σιγά σιγά θα έχουμε και την εξαγγελία του Πρωθυπουργού μέσα στην εβδομάδα. Έχω την άποψη, χωρίς να είμαι ειδικός, ναι, ναι, ότι το κατέβασμα της καμπύλης των μέτρων, ναι, γιατί μέχρι τώρα είχαμε το ανέβασμα, θα ακολουθήσει την ίδια χρονική αλληλουχία όπως και το ανέβασμα. Δηλαδή, σταδιακά, βήμα-βήμα, κατά φάση και ανάλογα με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων που λαμβάνονται, θα μεγαλώνει η απελευθέρωση των πολιτών και της οικονομίας σιγά-σιγά. Δηλαδή, πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα κλείσει αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, μέχρι τέλη Μαΐου θα έχουμε μια σταδιακή άρση των μέτρων και να επανέλθει η κανονικότητα, δηλαδή όσον αφορά επιχειρήσεις, καφετέριες κλπ. Θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανοίγουν κάποια μαγαζιά τα οποία δεν προϋποθέτουν την υψηλή συγκέντρωση ατόμων που τα επισκέπτονται, και με τον τρόπο αυτό θα δοκιμαστεί επομένως κάθε μέτρο και κάθε επόμενο θα αποτελεί μια κατάκτηση του προηγούμενου μέτρου. Είστε ευχαριστημένος με τη μέχρι τώρα εικόνα και τις κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση? Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια στήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στις αποφάσεις. Όμως, βλέπουμε ότι κάποια στιγμή, εντάξει, πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι ήταν πολύ σκληρά τα μέτρα, θα μπορούσαν να ήταν πιο χαλαρά, να κυκλοφορούσε ο πολίτης με μάσκα και να μην είχαν κλείσει όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Σας θυμίζω πώς αντέδρασε πολλοί κόσμος όταν για πρώτη φορά ανακοινώθηκε η μη υλοποίηση των εκδηλώσεων, των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Ναι, ναι. Και απολογιστικά όλοι μαζί είπαμε ευτυχώς που λήφθηκε μια τέτοια απόφαση. Μέχρι τώρα η εμπειρία έχει δείξει, γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών επίσης το αποτύπωσαν και πρόσφατα, η εμπειρία έχει δείξει ότι τα μέτρα καλώς λήφθηκαν, η εστίαση ήταν στον άνθρωπο και όχι στην οικονομία, αλλά σιγά σιγά υπάρχει ένα μείγμα εστίασης πλέον στον άνθρωπο και στην οικονομία και θα αρχίσει σιγά σιγά με το κατέβασμα της καμπύλης να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στην οικονομία, όπου και εκεί λήφθηκαν πολύ σημαντικά μέτρα όπως γνωρίζετε προς όφελος των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζόμενων. Μάλιστα. Το μαξιλάρι το πειράξατε? Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μαξιλάρι δεν μπορεί να πει κανείς ότι πειράζεται, γιατί καταρχήν δεν μπορεί να πειραχθεί. Ναι. Θυμίζω ότι αυτό που λέγεται μαξιλάρι αποτελείται από τρία πράγματα. Πρώτον, 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία τα έχουμε πάρει από τον ESM, γιατί υπήρχε ο φόβος ότι εφόσον φύγουμε σιγά σιγά από τα μνημόνια και αν δεν αντέξουμε τουλάχιστον να υπάρχει ένα ποσό να χρησιμοποιηθεί, και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από αξιολόγηση των ευρωπαϊκών οργάνων και εφόσον υπάρξει ανάγκη, άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς το παρόν. Το δεύτερο είναι τα αποθέματα, έτσι συμπληρώνεται το ποσό του 36,2 δις που αναφέρεται συχνά. Το δεύτερο είναι τα αποθέματα των φορέων της γενικής κυβέρνησης που είναι πάνω από 11 δις, και μετά είναι τα αποθέματα της κεντρικής κυβέρνησης που είναι περίπου 9 δις. Μάλιστα. Είναι δηλαδή ένα μαξιλάρι το οποίο προέκυψε από την, ως προϊόν της ανάπτυξης το οποίο βάλαμε στην άκρη. Νομίζω αυτό πρέπει να γίνει και είναι κατανοητό από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν άλλωστε. Μάλιστα. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει εκλογές. Και υπάρχει αυτό έτσι, ακούγεται τώρα τελευταία έντονα ότι σκέφτεται ο Πρωθυπουργός τις εκλογές. Εσείς τι εικόνα έχετε? Εντάξει, να σας πω. Εγώ ασφαλώς. Αν σας προβληματίζει αυτό για την επόμενη μέρα? Να γνωρίζω τις προθέσεις του Πρωθυπουργού. Αυτό που γνωρίζω είναι αυτό που λέει.
Και ακόμα και σε πρόσφατη ενημέρωσή μας, η άποψη είναι ότι η κυβέρνηση αυτή βαδίζει, ψηφίστηκε για τετραετία και βαδίζει για τετραετία. Και η δική μου άποψη επίσης είναι ότι δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να γίνεται αποδεκτός από το 80% του ελληνικού πληθυσμού για τον τρόπο που χειρίστηκε κάποια θέματα και να μην μπορεί να τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, για το πώς θα διαχειριστεί την κρίση από εδώ και μετά. Άρα υπάρχει ευρεία στήριξη και συγκεντρώνει στο πρόσωπό του, αλλά και όλος ο μηχανισμός, ο κυβερνητικός, μια ισχυρή πλειοψηφία που νομίζω ότι δεν αξίζει κανείς να την, πώς το λένε, να την χαραμίσει αυτή την πλειοψηφία προκειμένου να, να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αρμοδιότητα και μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να γνωρίζει. Τα δεδομένα όμως αυτό λένε και ασφαλώς γνωρίζουμε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει πει. Και σίγουρα θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα δύσκολα. Ασφαλώς. Άλλωστε, μια κυβέρνηση δεν πρέπει να είναι μόνο για τα εύκολα. Έτσι ακριβώς. Τα δύσκολα. Και αυτό έχει αποτυπωθεί ήδη στη διαχείριση της κρίσης. Ωραία. Τώρα να δούμε και κάποια τοπικά ζητήματα. Να έρθουμε λίγο στην απολιγνητοποίηση. Υπήρχε μια επιστολή έτσι αγανάκτησης του Γιώργου του Κασαπίδη, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ότι είναι λίγα τα χρήματα που έρχονται για την περιοχή μας. Ναι. Τι πρέπει να γίνει? Δηλαδή το να αγανακτεί ο Περιφερειάρχης, ο οποίος είναι και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει, κύριε Βουλευτά. Ναι. Άδικη για την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι. Είναι αυτονόητο ότι είμαστε στο πλευρό και εγώ προσωπικά του Περιφερειάρχη μας. Αυτό είναι αυτονόητο. Uh-huh. Έχει μια τεράστια, θα έλεγα, ένα τεράστιο βάρος στην περίοδο αυτή. Εμείς πρέπει να ερχόμαστε και να συμπληρώνουμε τον τρόπο που χειρίζεται τα ζητήματα και να επίσης να δίνουμε και ιδέες και να δείχνουμε ότι όλοι μαζί στη Δυτική Μακεδονία, ειδικά στους δύο νομούς, είμαστε κοιτούμε τον ίδιο στόχο. Πράγματι, τα 294 εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου, το οποίο πλέον οδεύει να γίνει και κανονισμός, όπως από την αρχή σας θυμίζω πριν 2-3 χρόνια όταν ξεκίνησαν οι επαφές ελπίζαμε και προσδοκούσαμε, τα 294 εκατομμύρια προβλέπονται για τη χώρα μας θα πρέπει να συμπληρώνονται με 1,5 μέχρι 3 φορές από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Ναι. Άρα έτσι, με αυτό το σκεπτικό, δεσμευώντας και κονδύλια του ΕΣΠΑ αντίστοιχα, φτάνουμε περίπου στο 1 δις. Από εκεί και μετά θα πρέπει να κινηθεί η οικονομία για να μπορούμε να μοχλεύσουμε πόρους για να φτάσουμε στα 4 δις περίπου όπως έχει ανακοινωθεί. Επομένως, κάθε ανησυχία είναι εύλογη, εγώ τη συμμερίζομαι. Και θα πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί, να αποτυπωθεί στον κόσμο, στους πολίτες, στους επιχειρηματίες της περιοχής, το συντομότερο δυνατό, η στρατηγική του Υπουργείου για να κτίσουμε και εμείς πάνω σε αυτήν ως τοπικοί φορείς. Εσείς βλέπετε την απολιγνητοποίηση να πηγαίνει πιο πίσω, γιατί αυτό λένε και οι συνδικαλιστές. Αυτό είπε και ο Δήμαρχος ο Παναγιώτης ο Πλαγιντάς, θες μιλώντας στο West, ότι πρέπει να πάει πίσω. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η βίαιη απολιγνητοποίηση. Κοιτάξτε, σαν βασική αρχή, νομίζω από την αρχή λέγαμε ότι καλό θα είναι, εφόσον δεν καταστεί αυτό εφικτό, να πάρει παράταση η διαδικασία της απολιγνητοποίησης. Μάλιστα. Έχουμε δύο ζητήματα σημαντικά. Το ένα είναι οι τηλεθερμάνσεις. Στο ΕΣΕΚ προβλέπεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση οι τηλεθερμάνσεις θα λειτουργούν. Αυτό κάτι σημαίνει για μένα, γιατί, γιατί δεν είναι δυνατόν σε ένα χρόνο που απομένει να μπορέσει να υλοποιηθούν έργα φυσικού αερίου που να θερμαίνουν τις πόλεις. Άρα μονοσήματα θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια τέτοια λύση όπως είπατε νωρίτερα. Και το δεύτερο είναι ότι θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί το έχω και αυτό ακούσει, ότι είδατε πώς τα ζητήματα της υγείας και του περιβάλλοντος που δεν γνωρίζουν σύνορα πώς μπορούν να επηρεάζονται οι οικονομίες κρατών ολόκληρος ο κόσμος. Άρα ίσως είναι μια ευκαιρία να υπερνικήσει η άποψη αυτών που λένε ότι η απολιγνητοποίηση πρέπει να επιταχυνθεί. Μάλιστα. Λέω το εξής και νομίζω ότι είναι βάσιμο. Ότι δηλαδή, ότι αν θέλουμε και αν πούμε ότι υπάρχει μια περίπτωση να δοθεί παράταση στις διαδικασίες αυτές, ο μόνος τρόπος είναι πολύ γρήγορα να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τις διαδικασίες της απολιγνητοποίησης. Γιατί αν αυτό το κάνει και το Υπουργείο και τα Υπουργεία και η περιοχή μας, θα καταλάβουν όλοι μαζί ότι ο στόχος τελικά πιθανά δεν ήταν τόσο εφικτός και θα πρέπει να πάρει παράταση. Ωραία. Είναι ο ασφαλής δρόμος
για να πάρει παράταση να επιταχύνουμε τις διαδικασίες μας. Μάλιστα. Τώρα να δούμε και άλλα δύο-τρία έτσι θέματα εντάχει. Να πάμε λίγο και στον κάθετο άξονα Κοζάνη Λάρισα. Έχετε κάνει μια ερώτηση προς τον Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Αλλά είδαμε και μια κριτική που σας άσκησε έτσι το και φιλικά και ο πρώην βουλευτής Γρεβενών του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σταταρίδης. Να μου απαντήσετε και σε αυτή, δεν ξέρω αν τη διαβάσατε. Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Καταρχήν να πω ότι ο Κυριάκος ο Σταταρίδης είχε χέρι της εκτίμησής μου. Συνεργαστήκαμε χρόνια, το γνωρίζω και με γνωρίζει. Θέλω όμως να διαβεβαιώσω και γνωρίζοντας γιατί το λέω αυτό, ότι εάν υπάρχει περίπτωση και υπάρχει να γίνει ένας από τους δύο δρόμους ή και οι δύο, αυτός που θα γίνει πιο νωρίς είναι ο κάθετος ο άξονας, ο Ε65 εννοώ. Γιατί αυτό? Γιατί ήδη έχουν γίνει κουβέντες επ' αυτού, το Υπουργείο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχουν γίνει μελέτες υγειοτεχνικές, μελέτες κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων, έχει έρθει αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έχουμε μιλήσει με το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο στην περίοδο αυτή τεκμηριώνει γιατί αξίζει να δοθεί δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει καταλήξει το σενάριο από πού θα πάει ακριβώς ο δρόμος, δηλαδή υπάρχουν πολλά λιμένα ζητήματα στην περίπτωση του Ε65 που εκ των πραγμάτων είναι σε μία θα έλεγα προτεραιότητα και μελετητική και διαδικαστική και χρηματοδοτική. Μάλιστα. Η άποψή μου είναι ότι θα ενταχθεί στη συνέχεια της εργολαβίας μέχρι τον γέφυρα Μουργκάνη, έξω δηλαδή από την Καλαμπάκα, και θα γίνει μια επανεκκίνηση μιας διαδικασίας που είχε παλιά συμφωνηθεί. Ωραία. Οπότε είναι και κάτι που το βλέπω και με τον βουλευτή των Γρεβενών, τα συζητάμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχεί, επαναλαμβάνω, γιατί, και αυτό το λέω γιατί πρόσφατα ενημερώθηκα, όταν ακούγαμε φωνές που λέγανε ότι ο δρόμος αυτός θα πάει προς τα Γιάννενα, αν θυμάστε, πριν 3 μήνες, 4 μήνες. Επομένως τέτοια πράγματα δεν μπορούν να ισχύσουν. Ο δρόμος αυτός θα σχεδιαστεί έτσι όπως έχει εγκριθεί περιβαλλοντικά. Ναι, και υπήρχαν τότε όσον αφορά το κομμάτι ότι μπορεί να πήγαινε ο δρόμος προς τα Γιάννα, υπήρχαν και παρεμβάσεις τότε και του πρώην αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών του κυρίου Σιμανδράκου και τοπικών φορέων των Γρεβενών ότι ο δρόμος πρέπει να κουμπώσει στο κομμάτι εκεί που λέμε στα Γρεβενά. Άρα είναι μια από τις θετικές εξελίξεις κι αυτό. Και η τότε περιφερειακή αρχή έκανε παρεμβάσεις, είπατε, αλλά και η νυν περιφερειακή αρχή γνωρίζει πολύ καλά ακριβώς το σχεδιασμό. Και είναι σαφές ότι ο δρόμος από το Αγιόφυλλο θα καταλήξει στο Κυπουριό. Ωραία. Τώρα, να ρωτήσω και άλλα δύο θέματα, γιατί τα γνωρίζετε και επειδή μου έχουν έτσι θέσει ερωτήματα. Ασχολείστε με τους ανάργυρους αμοιντέου. Τι γίνεται εκεί με τη μετεκατάσταση? Έχουμε θετικές εξελίξεις για να πάνε οι κάτοικοι στο νέο οικισμό? Τι εικόνα έχουμε, κύριε Βουλευτά? Για τους ανάργυρους, όπως γνωρίζετε, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι θα πάνε στη θέση όπου επρόκειτο να πάει η μαυροπηγή. Οι μελέτες έχουν προχωρήσει. Τώρα μένει η φάση των μελετών εφαρμογής. Οι φάκελοι βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης από το Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να συνεχίσει στην πορεία μετά η έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει τους όρους και περιορισμούς δόμησης στη νέα θέση. Η νέα Περιφερειακή Αρχή επίσης συνεχίζει σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ, από όσο ξέρω και διαβάζω, την επόμενη φάση των οριστικών μελετών εφαρμογής. Εκτιμώ ότι στην περίπτωση αυτή, και επειδή και οι αποτυπώσεις των περιουσιών γίνονται για να βγάλουν τα δικαστήρια τις τιμές μονάδος, τα θέματα εκεί προχωρούν, θα έλεγα, καλά σχεδόν καλά. Ωραία, γιατί έχει αγωνία ο Γιώργος της Μαλίτης, ο πρόεδρος των Αναργύρων. Ναι, και ο φίλος. Γίναμε και φίλοι στη διάρκεια όλων των τελευταίων ετών. Μάλιστα. Που ερχόμασταν σε καθημερινή επαφή. Ωραία, και ένα τελευταίο θέμα το οποίο το έχετε διαχειριστεί. Διάβαση Πρεσπών. Εκεί τι γίνεται? Έχουμε κάποια θετική εξέλιξη στις Πρέσπες ώστε να προχωρήσει, να ανοίξει επιτέλους αυτή η συνολική διάβαση? Και εκεί θυμάστε τι προσπάθεια έχει γίνει. Έχει ήδη συμφωνηθεί η διαδικασία και η αναγκαιότητα διάνοιξης αυτής της διάβασης. Μελετητικά προχωράει το έργο και εκεί νομίζω ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση, να σε ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να επιστρέψει η χώρα και οι πολίτες στην κανονικότητα, κύριε Μανατίδη. Εγώ ευχαριστώ και ένα θέλω να πω. Ναι. Υπομονή, να έχουμε εμπιστοσύνη
πρώτα μεταξύ μας και μετά στους άλλους, και να εμπιστευόμαστε αυτούς οι οποίοι μέχρι τώρα έδειξαν ότι είναι και ανθρωποκεντρικοί και σκέφτονται την οικονομία και την ανάπτυξη, και με μία μέθοδο που ξετύλιξαν τα μέτρα για την υγεία, θα ξετυλίξουν και τα αντίστοιχα μέτρα, δηλαδή η κυβέρνηση και την οικονομία. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.